Μαστός πηγή ζωής. Μαστός πηγή ζωής. Είναι το θέμα εσπερίδας, ενημερωτικής εσπερίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο 26 Νοεμβρίου με πρωτοβουλία βέβαια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Βασικός στόχος βέβαια είναι αυτή η περίφημη εκστρατεία πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Μαμαντόπουλο. Κύριε Μαμαντόπουλε, πώς είστε? Την καλησπέρα μας. Τα έχουμε ξαναπεί και πάλι, μας έχετε βοηθήσει πολλές φορές. Εσείς μας βοηθάτε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Για πείτε μας για αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία, για αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση και βέβαια να απευθύνουμε και ένα κάλεσμα στο κοινό προκειμένου να συμμετέχει. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι ένας μαραθώνιος ο οποίος συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια. 25 χρόνια τώρα, από την 1η Οκτωβρίου, επισκεπτόμαστε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του ευρύτερου Δήμου, εξετάζουμε τις γυναίκες επί τόπου, στο σπίτι τους δηλαδή, ή σε ένα χώρο στο αγροτικό ιατρείο της περιοχής τους, τους εξηγούμε πώς να γίνεται η αυτοεξέταση, τους εξηγούμε τη μεγάλη σημασία της μαστογραφίας, κλείνουμε το ραντεβού για τη μαστογραφία. Και όλη αυτή η προσπάθεια κάθε χρόνο, εδώ και 25 χρόνια, είναι ο 20ος κύκλος τώρα, χάσαμε 5 χρόνια, γίνεται μια εσπερίδα, μια ενημερωτική συγκέντρωση, όπου έγκριτοι επιστήμονες εξηγούν στις γυναίκες και στους άντρες, με απλό και κατανοητό τρόπο, όλα όσα έχουν σχέση με τον καρκίνο του μαστού. Γιατί ο καρκίνος του μαστού, πρέπει να το τονίσουμε, είναι μια νόσος που θεραπεύεται εάν είμαστε λίγο φρόνιμοι, λίγο συνεπείς. Βλέπουμε αυτές τις ξεχωριστές πρωτοβουλίες τις οποίες λαμβάνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πανελλαδικά, αλλά και συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα. Είναι μία παράμετρος ιδιαίτερα ευαίσθητη, πολύπλοκη, που θέλει μία προσέγγιση διαφορετική. Καλό θα ήταν λοιπόν να στηρίξουμε και εμείς όσο μπορούμε και δημοσιογραφικά αλλά και στο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας αυτές τις πρωτοβουλίες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κοιτάξτε. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Δεμπρέ, ο γνωστός ογκολόγος χειρουργός. Θα είναι ο κύριος Λιονής. Θα είναι η κυρία Τένια Μακρύ, που θα μιλήσει για το ψυχολογικό κομμάτι, την αγωνία, τον φόβο, τον θυμό ακόμα και την απογοήτευση που νιώθει μια γυναίκα όταν πρωτομάθει ότι έχει αυτό το πράγμα. Και θα είναι μαζί μας και η κυρία Λιάγκα, η οποία θα μας περιγράψει, θα είναι βιωματικό του πώς βγήκε νικήτρια σε αυτόν τον αγώνα και πως πάρα πολλές γυναίκες βγαίνουν νικήτριες σε αυτόν τον αγώνα. Αυτό που θέλουμε να περάσουμε σαν μήνυμα, με λίγη φρονιμάδα, με λίγη συνέπεια, με την αυτοεξέταση κάθε μήνα, με μια μαστογραφία κάθε χρόνο μετά τα 40, είναι μια νόσος θεραπεύσιμη 100%. Μάλιστα. Διότι η απώλεια ζωής είναι άδικη απώλεια ζωής. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Το κεντρικό μήνυμα το οποίο προκύπτει γενικά όμως, ας ξεπεράσουμε λίγο το κομμάτι του θέματος της συγκεκριμένης εσπερίδας των πρωτοβουλειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ποιο είναι? Ποιο μήνυμα θέλετε να περάσετε προς την κοινωνία? Τις ευαισθητοποίησεις γενικά σε θέματα, φαντάζομαι, και σε φαινόμενα τα οποία τα συναντάμε σε μια καθημερινή βάση. Κοιτάξτε, είναι τόσο πολύπλευρη η δράση του Ερυθρού Σταυρού. Ναι. Ιστορικά ξεκίνησε την αιμοδοσία που δεν υπήρχε. Σιγά σιγά έρχεται το κράτος, το παραλαμβάνει και πάει παρακάτω. Ξεκίνησε τους εμβολιασμούς που δεν γινόντουσαν πριν πολλά χρόνια. Σιγά σιγά τα παραχωρεί στο κράτος και προχωρά παρακάτω. Ξεκίνησε το ΕΚΑΟ, ξεκίνησε τα οχήματα πρώτων βοηθειών. Σιγά σιγά τα παραχωρεί. Ακόμα και οι μονάδες εντατικής θεραπείας που το ξεκίνησαν με πρωτοβουλίες του Ερυθρού Σταυρού. Και σιγά σιγά προχωράμε. Δηλαδή η δουλειά του Ερυθρού Σταυρού είναι να παρακολουθεί την κοινωνία, να βλέπει τα προβλήματά της, να είναι κοντά στις ευάλωτες ομάδες, εννοείται, είναι πρώτος στόχος αυτός. Και όλα αυτά τα κενά που υπάρχουν να συντρέχει, να τα συμπληρώνω μέχρι να έρθει η ώρα που θα πάμε στο επόμενο βήμα. Τώρα αυτή η προσπάθεια που γίνεται είναι στην Ιεράπετρα έχει εξελιχθεί βέβαια σε πληθυσμιακό screening και ίσως είναι το πρώτο που έχουμε στην Ελλάδα για τον καρκίνο του μαστού ειδικά. Αυτή είναι η δουλειά του Ερυθρού Σταυρού. Να κοιτάει την κοινωνία, να κοιτάει τις αδυναμίες της, να κοιτάει τις αγωνίες της και να συντρέχει, να συμπληρώνονται. Μάλιστα. Και βέβαια πρέπει να προτάξουμε και τη στενή συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον πρώτο, με τον δεύτερο βαθμό, καθώς αν δεν είχαμε και αυτή την συνεργασία και αυτή την υποστήριξη από τους αυτοδιοικητικούς, νομίζω κάπως δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο. Κοίτα, αυτή είναι πολύ σημαντική η συμβολή της αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία είδε την προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει επί χρόνια και την καλύπτει τώρα, δηλαδή τα έξοδα από το ενημερωτικό υλικό, τις αφίσες, αυτά που θα μοιράσουμε στις γυναίκες, ακόμα και η φιλοξενία των φιλοξενωμένων μας που θα έρθουν, των επιστημόνων, θα καλύπτει η Περιφέρεια Κρήτης και αυτό έχει αλλάξει τελείως την αγωνία να το οργανώνουμε κάθε χρόνο. Γιατί το γνωρίζετε ότι δεν έχει εισοδήματα ένα περιφερειακό τμήμα, είναι από τη βοήθεια της κοινωνίας και αυτή τη στιγμή και η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος που θα μας παρακολουθήσει την αίθουσα και όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται και η Περιφέρεια Κρήτης είναι δίπλα μας και τους ευχαριστούμε θερμά. Μάλιστα. Κύριε Μαμαντόπουλε, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στην πρωτοβουλία σας. Συγχαρητήρια. Να το πούμε, να το τονίσουμε. Ένα μεγάλο μπράβο. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ για τη συνολική βοήθεια που μας προσφέρετε. Υποχρέωσή μας. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς από Ηράκλειο. Να είστε καλά.